μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη στη χώρα, που θα εφαρμόσει πιλωτικά την τετραήμερη εργασία για το προσωπικό της είναι και η γεννιώτικη εταιρεία Terracom, όπως η ίδια ανακοίνωσε και επίσημα την Τρίτη. Η δυνατότητα που δίνει πλέον η νομοθεσία για την καθιέρωση της τετραήμερης εργασίας βρίσκει έτοιμη την εταιρεία που παρέχει πληροφορική και υψηλή τεχνολογία για να ανταποκριθεί αλλά και να προχωρήσει, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλός της Δημήτρης Ζαχαράκης, ένα βήμα πιο μακριά. Καθώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον, παράλληλα με τις ημέρες εργασίας, θα μειωθούν και οι ώρες στη διάρκεια της εβδομάδας από 40 σε 32, χωρίς να επηρεάζονται τα εργασιακά δικαιώματα και οι μισθοί των εργαζόμενων. Προσπαθούμε πάντα να το βάζουμε στο κέντρο, τον άνθρωπο. Προσπαθούμε πάντα να δίνουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο στη τεχνολογία, όπως είπα προηγουμένως. Στα πλαίσια αυτά, πέρα από διάφορες δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες που παίρνουμε, αποφασίσαμε ότι είναι όριμος ο καιρός, παγκόσμια θα έλεγα, να συζητήσουμε ως κοινότητα ανθρώπων, είτε μιλάμε για τους εργαζόμενους, είτε μιλάμε για πιο διοικητικό προσωπικό σε μια εταιρεία, αν μπορούμε να χαιρόμαστε λίγο παραπάνω τη ζωή μας, από το να είμαστε πολλές φορές δέσμοι των γρήγορων ρυθμών της σημερινής εποχής. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, είπαμε καλό θα είναι να δοκιμάσουμε πιλωτικά, όπως αναφέρατε κι εσείς, την τετραήμερη εργασία, να εξάγουμε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτό το διάστημα της πιλωτικής εφαρμογής, έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε ολοκληρωτικά και καθολικά. Όχι δηλαδή για ένα συγκεκριμένο δίμηνο όπως θα το κάνουμε τώρα, αλλά για τη συνεχή λειτουργία της εταιρείας. Αναφορικά με την υποδοχή από τους εργαζόμενους της πρόθεσης της εταιρείας να περάσει στην τετραήμερη εργασία, ο κ. Ζαχαράκης τόνισε πως αυτή ήταν το λιγότερο ενθουσιώδης. Να σας πω την αλήθεια, είμαι και εγώ ενθουσιασμένος που θα έχω περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου. Εντάξει, ίσως έχω λίγο λιγότερο περισσότερο χρόνο από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι δίνει πολύ μεγάλη αξία. Θα έλεγα κάτι. Υπήρξε και ένα αστείο μεταξύ μας ότι όταν το ανακοινώσαμε εσωτερικά για πρώτη φορά, είπαμε ότι υπάρχουν διάφορα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε μέχρι να αποφασίσουμε 100% ότι το εφαρμόζουμε αυτό το καλοκαίρι. Υπήρξε μεγάλη προθυμία των ανθρώπων να βοηθήσουν να λύσουμε αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Ήταν ένα αστείο μεταξύ μας, λέγοντας άνθρωποι ότι αν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να το προσαρμόσουμε γρήγορα και να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε φέτος. Λύσαμε τα τεχνικά ζητήματα, δεν ήταν πολύ σοβαρά. Το εφαρμόζουμε φέτος. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι. Υπάρχουν βέβαια και μικρές ανησυχίες. Θα καταφέρνουμε να βγάλουμε τη δουλειά που έχουμε αναλάβει για το προηγούμενο διάστημα, γιατί μιλάμε για 20% μείωση των ωρών εργασίας. Είναι σημαντικό ποσοστό. Η δική μου η γνώμη είναι ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Η απάντηση, η ακριβής είναι ότι τώρα, θέλαμε να το κάνουμε πριν, τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι, όταν έχουν περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους, όταν έχουν περισσότερο χρόνο για να χαρούν τη ζωή τους, ξέρουμε πια ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι πιο παραγωγικοί τον υπόλοιπο χρόνο που εργάζονται. Ερωτηθείς για το αν επηρέασε ή βοήθησε με κάποιον τρόπο στην απόφαση το γεγονός πως η τηλεεργασία εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2020 σε πολύ υψηλό ποσοστό, ο κ. Ζαχαράκης απάντησε ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά μεταξύ τους ζητήματα. Η τηλεεργασία, λοιπόν, θα έλεγα ότι ήταν κάτι πολύ πιο εύκολο για μας από ότι είναι για μια τεχνική εταιρεία, για παράδειγμα, μια βιομηχανική εταιρεία, βιοτεχνική, εμπορική και ούτω καθεξής. Για μας, λοιπόν, ήταν πολύ πιο εύκολο αυτό, γι' αυτό και συνεχίζουμε να το κάνουμε, γιατί μας επιτρέπει η φύση της δουλειάς να το κάνουμε αυτό. Η τετραήμερη εργασία, όμως, από την άλλη, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την δυνατότητα να εργαζόμαστε από απόσταση. Διότι εμείς λέμε ότι αντί για 5 μέρες την εβδομάδα θα εργαζόμαστε 4 μέρες την εβδομάδα, με αντίστοιχη μείωση των ωρών εργασίας, όχι αυτό που λέει ο νόμος που έχει ψηφιστεί πρόσφατα, ότι μπορούν να αυξηθούν οι ημερήσιες ώρες εργασίας με αντίστοιχη μείωση των ημερών εργασίας, εμείς θα διατηρήσουμε το 40ωρο, θα το κάνουμε 32ωρο δηλαδή, θα είναι 8ωρη ημερήσια εργασία για 4 μέρες την εβδομάδα.